Και βεβαίως όλα αυτά γίνονται με βάση τη διαδικασία του ψήφου εμπιστοσύνης, της ψήφου εμπιστοσύνης. Όμως νομίζω ότι εάν ο στόχος της ήταν να μακρύνει πιο πέρα, να πάει πιο πίσω, να δημιουργήσει ένα κλίμα σταθερότητας ότι δεν επίκυνται εκλογές, η συμβολή των βουλευτών των δύο κομμάτων της συγκυβέρνησης ήταν τέτοια που να κάνει αυτούς που διαβάζουν πραγματικά δηλώσεις και καταλαβαίνουν και πίσω από τα λόγια τι λέγεται, να τους κάνει να ανησυχούν περισσότερο. Οι περισσότεροι από τους βουλευτές με όρους στηρίζουν. Και ποιοι είναι οι όροι αυτοί? Ο ένας είχε έναν κατάλογο ετοιμάτων που αν δεν γίνουν από Δευτέρα μη με θεωρείτε δεδομένο. Ο κύριος πρώην υπουργός της Άμυνας δήλωσε, το άκουσα σήμερα, φαντάζομαι μιλάει μετά από μένα, θα το ξαναπεί, ότι αν δεν αλλάξουμε, γιατί εγώ λέει είμαι φιλελεύθερος, δεν μπορούμε με αυτούς τους φόρους να πάμε, αν δεν αλλάξουμε διαρκώς, τελικά γκρεμιζόμαστε. Κάθε βουλευτής που μίλησε είχε και κάποιον όρο. Οι όροι όμως αυτοί που έθετε στην πραγματικότητα άλλαζε κάτι από αυτά που εμείς ως αντιπολίτευση είχαμε θέσει, και όταν τα θέταμε υπήρχε η ρετσινιά του λαϊκισμού. Ένα παράδειγμα μόνο. Φέρατε τον Έμφυα. Στον Έμφυα κάναμε συγκεκριμένη κριτική και για την αντισυνταγματικότητά του και πώς από έκτακτος φόρος γίνεται μόνιμος και πώς θα σας βγουν πολύ μακριά από τις προβλέψεις τα νούμερα. Άκουσα εδώ ότι θα φέρει η κυρία Μπακογιάννη τροπολογία για να κατεβάζει, τις αντικειμενικές αξίες 30% κάτω, και τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι λαϊκιστής? Μα τότε που τα ψηφίζατε τι κάνατε? Ποιος είναι ο λαϊκισμός? Όταν πλησιάζουμε κοντά στις εκλογές να αλλάξουμε παραμέτρους της πολιτικής μας. Όμως είστε παγιδευμένοι σε κάτι. Υπάρχει στην κοινωνία εδρεωμένη η πεποίθηση ότι δεν κάνατε απλά λάθη. Δεν κάνατε αστοχίες. Ότι είχατε έναν ορισμένο προσανατολισμό. Να φυλάξετε συγκεκριμένα συμφέροντα από την φορολόγηση, από την ασυλία, συγκεκριμένα συμφέροντα πολιτικά που διαπλέκονταν με μουμουέ, που διαπλέκονταν με χίλιες δυο άλλες καταστάσεις, τριγωνικά και τετραγωνικά, και τα φυλάξατε. Αν διαβάσει κανένας όλες σας τις τροπολογίες, ακόμα και των ελαφρύσεων και των καθυστερήσεων απόδοσης φόρων, έχουνε μουμουέ, τράπεζες, μεγάλους εργολάβους. Η κοινωνία το έχει πεποίθηση ότι αυτούς φυλάτε. Σε διάφορες κατηγορίες εργαζομένων που κόψατε μισθό, εάν ήξεραν ότι αυτά πάνε για να αντιμετωπίσουν το πεινασμένο παιδί στο σχολείο, δεν θα είχαν αντίρρηση. Ακόμα και εκεί που πάτε να κάνετε διορθώσεις, τις κάνετε με το πιο συκοφαντικό τρόπο. Είπε ένας συνάδελφος για αυτά που πρόκειται, αν περιγράφονται και λοιπά στον προϋπολογισμό και αφορούν τους έστολους, ότι θα έχουμε σταθερή αξιοκρατική αύξηση όσων επλήγησαν. Μα μιλάμε για το υπερβάλλον των αναδρομικών. Και εσείς τους εμφανίζετε στην κοινωνία ότι παίρνουν αύξηση. Και μάλιστα ειδησιογραφικά πολλές φορές τους βάζετε δίπλα στους δικαστικούς και στα αναδρομικά τους. Ούτε οι ίδιοι θέλουν μια τέτοια αντιμετώπιση από πλευρά σας. Θα ήθελαν πολύ καθαρά να πείτε ότι κέρδισαν το δικαστήριο, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Θα πάρουν ένα μέρος από τα υπερβάλλοντα, χρήματα που τους κόψαμε, που έφτασαν το 60. Μιλάμε για ανθρώπους των 580 ευρώ. Μιλάμε για ανθρώπους των 700 ευρώ. Τι δουλειά έχουν να μπαίνουν μαζί με πολλά άλλα? Μία αναφορά θέλω να κάνω για τη συμβολή τη δικιά μας στο κομμάτι της άμυνας. Στο κομμάτι της αμυντικής πολιτικής, ένας δύσκολος τομέας. Δεν ήταν μόνο τα μισθολογικά ή οι κρίσεις που αφορούσαν τις παρεμβάσεις μας. Αφορούσαν τους εξοπλισμούς και το να έρθουν τα ΕΜΠΑΕ στην ώρα τους και με τον τρόπο που έπρεπε. Επιμονή στη νομιμότητα από πλευράς μας. Αφορούσαν τα ΑΟΜΕΓΑ, αφορούσαν το ΤΑΙΠΕΔ, το ότι πούλαγε, πώς το λέμε, στρατόπεδα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Άμυνας. Και δεν τα είδατε εσείς. Εμείς τα είδαμε και τα φέραμε στα θέματα. Αφορούσε όλη μας την παρέμβαση για να κρατηθεί η αμυντική βιομηχανία. Όσο κρατιέται, γιατί δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Και σε διαπραγμάτευση βρίσκεται και σε μια δύσκολη ισορροπία βρίσκεται. Αφορούσε την προσπάθειά μας να περάσουμε πολλά από αυτά που οι στρατιωτικοί ζήταγαν σαν μέρημνα. Που ήταν πολλά από αυτά, ήταν και χωρίς να χρειάζονται χρήματα. Που ήταν βοήθειες αυτούς. Και ήταν ένας δύσκολος τομέας για το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ήξερε και τι πόναγε και βλέπει. Τι βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή? Τα μαύρα σύννεφα στον ορίζοντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξέρει ότι πρέπει να έχει ένα λαό όρθιο και όχι γονατισμένο. Ένοπλες δυνάμεις που να είναι περήφανες.
αλλά και μια εξωτερική πολιτική η οποία να μην είναι ευθυγραμμισμένη στον ευρωατλαντισμό και να είναι ο πρώτος πρόθυμος που πηγαίνει είτε στην Ουκρανία είτε να αναγνωρίσει την αντιπολίτευση στη Συρία. Καταλαβαίνουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Αυτό όμως σημαίνει κάτι. Κινητοποίηση του λαού δίπλα στην πολιτική τάξη. Ξέρω ότι εμφανίσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο εμείς δεν θέλαμε να το εμφανίσουμε σαν πρόγραμμα, γιατί πρόκειται για το αυτονόητο. Το αυτονόητο το να μην υπάρχει πεινασμένος, να μην υπάρχει άνθρωπος χωρίς στο σκοτάδι, χωρίς ρεύμα στο σπίτι του. Αυτό το αυτονόητο το θέσατε ότι ήταν παροχή και να το συζητήσουμε. Όμως αποσιωπήθηκε κάτι το οποίο δεν έχει κόστος, αλλά σας πονάει πάρα πολύ. Αφορά τον τέταρτο πυλώνα του προγραμματός μας. Αυτός ο πυλώνας ο οποίος μιλάει για το ότι πρέπει να αλλάξουμε πια ρότα, να φύγουμε από αυτό το πολιτικό σύστημα το οποίο γεννάει διαπλοκή. Δεν έχει κόστος αυτό, ωφέλεια έχει για τη δημοκρατία και για τον τόπο. Αυτό το κομμάτι του προγράμματός μας δεν άκουσα κανένας να το πιάνει. Δεν είναι κοστολογημένο, δεν έχει τιμή απάνω. Έχει μόνο ωφέλειες. Ολοκληρώνω. Απευθύνομαι στον ελληνικό λαό. Στηρίχτε το ΣΥΡΙΖΑ. Για να είναι αυτοδύναμος ο λαός μας το άλλο πρωί να κάνει τις αλλαγές που έχει άμεση ανάγκη. Ευχαριστώ.